έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, για σας έλεγα, για τις τελευταίες εξελίξεις και με την Τουρκία, τον κύριο Ιωάννη Μάζη. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα, κύριε Χατζή, πώς είστε? Ας λέμε καλά τώρα με όλα αυτά που ακούω και ανέβει το μας το κεφάλι, δηλαδή. Βγαίνει ο άλλος και λέει, είμαστε, λέει, να την ξέρουμε, είναι δικό μας νησί, λέει, μωρέ. Πού πάει ο Πρωθυπουργός, τι δουλειά έχει εκεί, ας πούμε. Και εντωμεταξύ έχουν ένα ραβδάκι που δείχνουν κάτι χάρτες. Και αυτό έλεγα νωρίτερα. Όποιο νησί τους αρέσει, και αυτό λέει δικό μας είναι, να πούμε. Μια φορά έχουν γούστο, δεν μπορώ να τους παρεξηγήσω. Όχι, είναι τελικά, είναι οπερέτα όλο αυτό, είναι για γέλια. Εντωμεταξύ, βγήκε ο Μπαξελή και τι έλεγε. Οι άνθρωποι, λέει, στα Δωδεκάνησα, κοιτάνε την Τουρκία. Έχουν ανοιχτεί την καρδιά τους στην Τουρκία. Δεν πάει να το πει εκεί. Δεν περνάει μια βόλτα από τα Δωδεκάνησα να το πει. Ο Μπαξελής. Είναι πραγματικά, ξέρετε, αν αφαιρέσεις το αστείο της ιστορίας, το φεδρό, το γραφικό της ιστορίας, μένει ένας προβληματισμός. Γιατί η τουρκική διπλωματία δεν κάνει κάτι στην τύχη. Εδώ πέρα τι βλέπουμε? Βλέπουμε μια οργανωμένη προσπάθεια νομιμοποιήσεως εντός εισαγωγικών, έτσι, των τελείως παρανόμων και ανυποστάτων αιτιάσεων της Τουρκίας για την αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης, γιατί εκεί στοχεύουν ουσιαστικά. Έτσι, θα ήθελαν πάρα πολύ το 23, το 2023, να είναι μια συμβολική ημερομηνία όπου ο κύριος Ερντογάν, που θα έχει επανεκλεγεί υποτίθεται, θα καταφέρει να αλλάξει τη συνθήκη της Λοζάνης, την προδοτική, μειοδοτική και μαλική, και να λάβει αυτός τη θέση του Κεμάλ ως πραγματικού πατέρα του τουρκικού έθνους, διότι κατάφερε να εφαρμόσει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και βεβαίως και να αρχίσει να ολοκληρώνει τις επιταγές του κυρίου Νταβούτογλου στο τουρκική στρατεζίκ δενελίκ, στο στρατηγικό βάθος της Τουρκίας. Ναι, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα εδώ, ότι αυτή τη συνθήκη, την οποία θέλει αυτός να αλλάξει ή να καταργήσει, δεν ξέρω τι σκέφτεται, δεν την έχει υπογράψει ο Ινωνού, ο Βενιζέλος μόνο, την έχουν υπογράψει και άλλοι. Ναι, ναι, δηλαδή, αυτό είναι αλήθεια. Ναι, δηλαδή θα πρέπει να απευθυνθεί και στους άλλους. Δεν μπορεί, πώς θα, νομερός δεν μπορεί να την ακυρώσει. Και τώρα ξέρετε τι λάθος κάνετε, κύριε Χατζή. Παρακαλώ. Βάζετε ορθολογικά την νομιμότητα, ναι, την οποία θα πρέπει να ακολουθήσει η Τουρκία. Ναι. Μα άμα η Τουρκία ακολουθούσε την νομιμότητα, δεν θα κοιτούσε ούτε να αλλάξει τη συνθήκη, κύριε Χατζή. Η Τουρκία ποτέ δεν ακολουθεί. Εντάξει, εγώ το λέω γιατί έτσι το κατάλαβα. Τι να κάνω τώρα, κύριε καθηγητά μου. Απλώς λέω, εσείς σωστά ορθολογίζεστε, αλλά δεν μπορεί να εξετάσεις την Τουρκία ορθολογικά, μάλλον ως ορθολογικό υποκείμενο. Ναι. Θα την εξετάσεις ως διεκδικητικό, ανορθολογικό και αναθεωρητικό υποκείμενο διεθνές. Και βεβαίως. Τώρα έχω την αίσθηση, το λέω έτσι με κάποια ανακούφιση, ότι αρχίζουν και οι ελληνικές πολιτικές ελίτ να αντιλαμβάνονται αυτό το πάρα πολύ απλό πράγμα, το οποίο κάποιοι εξ ημών λέγαμε 20ετία ολόκληρη, την τελευταία τουλάχιστον, και μας έλεγαν περίεργους, πολεμοκάπηλους κτλ. Λοιπόν, τώρα όμως με αυτού του είδους την διπλωματία των Ήβρεων, η οποία εκτοξεύεται από την απέναντι πλευρά και η οποία δεν χαρακτηρίζει διπλωματία, χαρακτηρίζει επιθετική συμπεριφορά καθαρά, προσετέθη, πρέπει να πω, κύριε Χατζή, και το επίθετο επιθετική συμπεριφορά για πρώτη φορά, προσετέθη και το χαρακτηριστικό της απειλής και όχι των προκλήσεων. Έχουν σημασία αυτές οι αλλαγές. Μισό λεπτό. Παρατηρώ και είπα νωρίτερα πριν βγούμε μαζί στον αέρα. Μία από τις τέσσερις βασικές της αρχές της διαλεκτικής είναι ότι οι ποσοτικές συσσωρεύσεις, λέω, θέλουν ποιοτικές αλλαγές. Ακριβώς. Και επειδή έχει συσσωρευτεί πάρα πολύ ενέργεια σε όλο αυτό που κάνουν οι Τούρκοι, ενδεχομένως να έχουμε και μια ποιοτική αλλαγή στη συμπεριφορά τους, χειρότερη δηλαδή από ό,τι είναι, στο πεδίο
Πολύ φοβάμαι ότι ο μήνας αυτός και ο άλλος είναι πολύ καυτοί μήνες για την Ελλάδα και δεν ξέρω τι σκέφτονται να κάνουν στη Στρογγύλη, στα Ίμια ή σε κανένα άλλο νησί. Μπράβο. Πολύ σωστά. Συμφωνώ απολύτως και το προσυπογράφω όπως το είπατε. Εκείνο λοιπόν που πρέπει να προσέξουμε είναι, έστω και αργά, αρχίσαμε να κάνουμε μια διεθνή ενημέρωση διπλωματική χρησιμοποιώντας χάρτες. Από τότε που με ξέρετε κύριε Χατζή, ορίομαι λέγοντας ότι μην αρκείστε στα κείμενα, δείξτε χάρτες. Ο διεθνής διπλωμάτης δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει όλες αυτές τις γεωγραφικές λεπτομέρειες τις οποίες εσείς αναφέρετε στα χαρτιά. Αν δηλαδή πούμε ας πούμε στους αγαπητούς μας ακροατές για τα νησιά Λαγούσες παραδείγματος χάρη, τα οποία δεν αναφέρονται ονομαστικά στη συνθήκη της Λοζάνης, όπως και τα Πριγκιπονήσια, τα οποία επίσης δεν αναφέρονται ονομαστικά στη συνθήκη της Λοζάνης, θα έπρεπε να οι μη Κωνσταντινούπολίτες, οι μη Μικρασιάτες δηλαδή, Δευτέρας γενεάς τουλάχιστον, έτσι, να τα γνωρίζουν. Οι υπόλοιποι Έλληνες δεν τα γνωρίζουν. Εκείνο λοιπόν το οποίο λέω είναι ότι πρέπει σοβαρά με χάρτες και εξηγήσεις και σοβαρά υπομνήματα σε αυτούς τους χάρτες επεξηγηματικά, for dummies που λένε οι Αμερικάνοι, για ηλίθιους, να ενημερώνουμε και νομίζω πως αρχίσαμε να το κάνουμε και αυτό είναι πολύ καλό δείγμα. Το γεγονός ότι έδειξε ο Έλληνας Πρωθυπουργός το χάρτη με τη γαλάζια πατρίδα είναι σημαντικό στην Αμερική. Ακριβώς. Είναι σημαντικό. Και θα ήθελα να δείξει και τις άλλες διεκδικήσεις. Μαθαίνω ότι κυκλοφορεί και ένας χάρτης που δείχνει τα σημεία πιθανών επιθέσεων της Τουρκίας. Έτσι. Σας είπα τρία νησιά εγώ που έχω υποψιαστεί. Ναι, στα νησιά. Ναι, έχω υποψιαστεί. Ναι, έχω υποψιαστεί. Δηλαδή, έτσι που τους βλέπω, δεν αποκλείεται να πούμε να κάνουν ντου. Και εγώ βλέπω, επιμείνω ότι αυτό το, δηλαδή μέχρι το 15-20 Ιουλίου. Αυτό το ντου που λέτε, ναι, δεν φαντάζομαι να είναι σε κατοικημένο νησί. Όχι, θα είναι σε κάποιο βράχο ή βραχονησίδα. Ναι. Προετοιμάζουν το έδαφος με τις υπερπτήσεις των drones, ναι, τα οποία πρέπει να αρχίσουμε να τα κατεβάζουμε σαν πέρδικες για να καταλάβει το ΝΑΤΟ ότι από τις δηλώσεις περάσαμε και στην πράξη, είναι πρώτος βαθμός κλιμάκωσης, γιατί ξέρετε η αποτροπή βασίζεται στην αξιοπιστία της εφαρμογής της. Και ναι, δεν λέω ότι θα είναι μήνυμα για την Τουρκία, θα είναι μήνυμα για το ΝΑΤΟ, ναι, το οποίο σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία δεν θα θέλει να ρισκάρει την έκρηξη της νοτιοανατολικής του πτέρυγος. Ναι. Αυτό πρέπει να γίνει. Γιατί αλλιώς δεν μας λαμβάνουν σοβαρά υπόψη. Είπε ο κύριος Υπουργός Εθνικής Άμυνας το εξής, ότι η υπομονή μας κοντεύει να λήξει, να εξαντληθεί. Ναι. Εγώ βεβαίως το δέχομαι με πολύ χαρά αυτό το οποίο είπε, αλλά θέλω να ξέρω και το περιθώριο της εξαντλήσεως. Ναι. Δηλαδή πόσο θα είναι, μια εβδομάδα, ένας μήνας, πέντε μήνες, δέκα χρόνια, πόσο θα αντέξει αυτή η υπομονή μας για να εξαντληθεί. Αυτό μπορεί να το δείξεις με την επιχείρηση εναντίον των drones. Ένα στοιχείο βασικό είναι αυτό. Από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται να δώσω εγώ συμβουλές τύπου δεξιότερα Κουροπάτκιν στον ελληνικό στρατό και στις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Ξέρουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους. Το πιστεύω ακράδαντα. Είμαι σε θέση να το πιστεύω. Και επίσης έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Καλά, το συζητάμε. Αυτό δηλαδή που θα επιχειρήσει ο κύριος Ερντογάν σε μία βραχονισίδα ή σε σειρά βραχονισίδων, γιατί δεν είναι σημειακά πλέον, σύμφωνα με τις νέες στρατηγικές αντιλήψεις της Τουρκίας, τα σημεία στα οποία πρέπει εγώ να... Έχω ένα απόφευμα από το Μακιαβέλη, τον ηγεμόνα, που λέει ότι δεν πρέπει ποτέ να αφήνει κανείς να συνεχίζεται μια ανομαλία. Ακριβώς. Για να αποφεύγει τον πόλεμο. Γιατί δεν τον αποφεύγει, αλλά μόνο να αλλάζουν οι συνθήκες προς όφελος των αντιπάλων του. Και γίνεται βέβαιος ο πόλεμος τελικά. Έτσι. Μην ξεχνάμε αυτό. Είναι. Αυτό πρέπει να τα βλέπουν και οι ηγέτες εδώ, τέλος πάντων. Κοιτάξτε, ελπίζω, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, ελπίζω
από τις δηλώσεις τους σε πρώτο επίπεδο να έχουν αρχίσει να τα βλέπουν και από τις ενέργειές τους διπλωματικές. Από εκεί και ύστερα όμως χρειάζεται κλιμάκωση. Αλλιώς η αποτροπή δεν είναι πιστευτή. Και όπως έλεγαν και οι Γκούρκας, αυτό το γνωστό σύνταγμα που είχαν φέρει οι φίλοι μας οι Εγγλέζοι κατά τη διάρκεια του εμφυλίου, όταν βγάλεις το μαχαίρι από τη θήκη πρέπει να το βάψεις με αίμα. Διαφορετικά τελείτες. Η μαφία, οι μαφιόζοι λένε κάτι άλλο. Η ταργέτα, αυτή που σικελεί και τα ρέστα. Όταν βγάλεις το πιστόλι πρέπει να πυροβολήσεις. Δεν πυροβόλησες, σε φάγανε, λάχατο. Τώρα, και αυτό θα το κάνουν. Εγώ έλεγα παλιά, δηλαδή πριν από κανένα δίμηνο, σε διάφορους αναλυτές που είχαμε εδώ βγάλει, ότι δεν είχε τύχει να συζητήσω μαζί σας τότε για αυτό το θέμα, ότι οι Ρώσοι θα την κάνουν στην Ουκρανία. Μου λέγανε όλοι όχι. Δεν θέλω να πω ονόματα. Τα έχω γραμμένα εδώ στα βίντεο, στα κασετόφωνα. Όχι, λέει, δεν πρόκειται να μπει ο Πούτιν. Και κάναν ολόκληρο ράδι, πάνω στον πρόκειται να του παιδιά. Δεν μπορεί εδώ, η Ουάσιγκτον Πόστ έχει δημοσιεύσει τον περασμένο χρόνο ότι θα μπουν το Γενάρη. Πώς μου λέτε ότι δεν θα μπουν, γιατί οι Αμερικάνοι ξέρανε. Τώρα, ακούστε λοιπόν κάποιες παρατηρήσεις και σχόλια ακροατών για το θέμα αυτό, κύριε καθηγητά, και θα ήθελα και το δικό σας σχόλιο. Προς τον κύριο Μάζη, αφού για τα 12 μίλια έχουμε κάζους μπελί, γιατί δεν πάμε στα 10 μίλια για να έχουμε αέρα θάλασσα στο ίδιο εύρος? Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ορθολογικό. Και είναι ορθολογικό και δέχομαι το συλλογισμό, τον έχω κάνει εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια και σαν πρόταση. Όταν κάποτε ήμουνα στο Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας την τετραετία του Κώστα Καραμαλή, και το βλέπω απολύτως λογικό, αλλά ξέρετε, δεν ξεκινάς ανακοινώνοντας το σημείο της στόχευσής σου. Ξεκινάς με τα 12 ναυτικά μίλια, τα οποία τα εφαρμόζεις γιατί είναι μονομερώς ασκούμενο κυριαρχικό δικαίωμα, και από εκεί και ύστερα στη διπλωματική αντίδραση της Τουρκίας κάθεσαι να παζαρέψεις και παίρνεις αυτό που θέλεις. Πάντα θα κάνεις κάτι παραπάνω από αυτό που επιδιώκεις εάν θέλεις να καταλήξεις σε ένα αποδεκτό αποτέλεσμα, δηλαδή σε αυτό που επιδιώκεις. Για να ακούσουμε και άλλα ερωτήματα. Από πότε, λέει, οι Τούρκοι άρχισαν να διεκδικούν τα νησιά μας? Και εμείς, λέει η Μαρία Σμακοπούλου, γιατί δεν διεκδικούμε τα δικά τους νησιά, κύριε καθηγητά? Άντραβο. Εδώ λοιπόν, και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει η ακροάτριά μας, έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε αυτά τα νησιά τα οποία ανέφερα και προηγουμένως, δηλαδή αφενός μεν τις Λαγούσες, αφετέρου τα Πριγκυπονήσια, επίσης τα νησιά τα οποία βρίσκονται στην παραχώρηση της Σύμβασης των Παρισίων του 1947, τα οποία περιείχονται στους χάρτες των Υπουργείων των Ιταλικών Απικιών και Εξωτερικών, όπως και του Foreign Office, δηλαδή χάρτες κατασκευασμένοι τη δεκαετία του 30, έτσι, και βάσει των οποίων επισήμων χαρτών παρεδόθησαν με τη Συνθήκη των Παρισίων του 47 από τους Ιταλούς ή στους Έλληνες τα Δωδεκάνησα. Υπάρχουν μέσα σε αυτούς τους χάρτες νησιά τα οποία δυστυχώς δεν τα διεκδικήσαμε ποτέ και τα οποία, παρά το γεγονός ότι είχαν περιέλθει δια της πράξεως αυτής στην ελληνική πλευρά, παραμένουν στην τουρκική πλευρά. Μάλιστα. Ύστερα, έχω και άλλα ερωτήματα. Ναι, έχουμε την ρητή αποκλειστικότητα που λέει τη συνθήκη της Λοζάνης, που λέει ότι ό,τι βρίσκεται στα 3 μίλια, φυσικά εννοεί εκεί που δεν συγκρούονται τα απέναντι θαλάσσια σύνορα, ό,τι βρίσκεται στα 3 μίλια μέσα, αυτό μπορεί να είναι τουρκικό. Έτσι. Κατάλαβα. Οι Τούρκοι τώρα λένε, άμα τα δικά σας δεν αναφέρονται ονομαστικά στη Λοζάνη, τότε είναι δικά μας. Μα υπάρχει μια σωρία νησιών, μεταξύ των οποίων και το καθεστώς της Ήβρου και της Τενέδου που αναφέρεται, που δεν αναφέρονται ονομαστικά και τα οποία αυτή τη στιγμή, όπως αυτά τα νησιά που είπα, τα οποία... Ναι. Λοιπόν, τώρα, γεωγραφικά λέει η Τουρκία δεν είναι στην Ευρώπη, λέει ο Νίκος, αλλά ήθελε να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να περάσει ένα ευρωπαϊκό προφίλ, κάτι που το παράτησε και ακολουθεί αυτή την εθνικιστική πολιτική. Μπορεί να αλλάξει γνώμη έστω και τελευταία στιγμή?
Κοιτάξτε, η Τουρκία δεν μπορεί να υιοθετήσει το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αν υιοθετήσει το ευρωπαϊκό δίκαιο, καταρχάς χάνει τις προσεγγίσεις επεκτατικές της στην Κύπρο. Πρώτον αυτό, το οποίο βλέπετε ότι οι κυβερνητικές πολιτικές κατά καιρούς αποφεύγουν να χρησιμοποιήσουν τον όρο ευρωπαϊκό πρωτογενές δίκαιο. Δεν το χρησιμοποιούν γιατί αυτό το έκτρωμα το οποίο προωθούν οι Τούρκοι ή στην Μεγαλόνησο δεν μπορεί να ισχύσει και να λειτουργήσει με κανένα ευρωπαϊκό πρωτογενές δίκαιο. Γι' αυτό και οι Τούρκοι λένε ότι μόλις γίνει πρέπει να ενταχθεί στο πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο. Το κατάλαβα. Δεύτερο, ναι. Το να δεχτούν οι Τούρκοι να γίνουν πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να βγάλουν από τη φυλακή όλους τους δημοσιογράφους, τους πολιτικούς, τον Οτσαλάν, τους ακτιβιστές, τους αριστερούς, τους Κούρδους, να δώσουν δικαιώματα στην κουρδική μειονότητα στην Τουρκία που είναι γύρω στα 22 εκατομμύρια, στηρίξουν την ελευθερία του τύπου και την ελευθέρα διακίνηση των ιδεών, δηλαδή να οδηγηθούν προς τριχοτόμηση τουλάχιστον. Ναι, τώρα λοιπόν λέει ένας άλλος φίλος, ο Γιάννης από την Πάτρα, αντιλαμβάνεστε τώρα εκεί η Παπανδρέου, έτσι δεν υπάρχει. Γιατί δεν τρίζουμε τα δόντια στους Τούρκους όπως έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου με το χώρα? Πρέπει να μας κάνει τι θέλει η Τουρκία, λέει ο φίλος μου εδώ από την Πάτρα, ο Γιάννης. Ναι, εγώ ξέρετε είμαι της άποψης αυτής. Αλλά βεβαίως να θυμίσουμε ότι και ο ίδιος ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου μετά οδηγήθηκε στο μέα κούλπα. Δηλαδή έκανε αυτό που έκανε και απέδειξε ότι όταν υπάρχει αποφασιστικότητα από πλευράς Ελλάδος, τίποτα δεν μπορεί τώρα να κάνει. Τώρα θα σας παρουσιάσουμε και το ρεπορτάζ. Είναι εδώ η Σοφία Κωστίδη, η οποία από το εξωτερικό βελτίο του Αλφα, για να μας πει τα νεότερα και να ακούσουμε και τα σχόλιά σας. Λοιπόν, καλημέρα Σοφία. Καλημέρα σας. Τη Σοφία δεν την ξέρετε, ξέρετε τον αδερφό της, τον Μανώλη βέβαια, έτσι. Κύριε καθηγητά. Ναι. Το Μανώλη τον Κωστίδη. Ναι, ναι, είναι αδερφή του, ναι. Βεβαίως. Ξέρει καλύτερα η Σοφία. Ήταν ο Μανώλης. Ναι, η Σοφία τα ξέρει καλύτερα. Λοιπόν, έλα Σοφία, έλα. Λοιπόν, στην Τουρκία πάμε λοιπόν. Είχαμε μια επίσκεψη έκπληξη στην Τουρκία με τον Μαδούρο, παλιό μας γνωστό, παλιό γνώριμο. Ο Ερντογάν δεν τον έχει ξεχάσει, ούτε ο Μαδούρο ξέχασε τον Ερντογάν. Είπε ότι ο Μαδούρο στη δύσκολη του στιγμή στον Ερντογάν τον στήριξε ο Μαδούρο, εννοώντας τότε το πραξικόπημα εναντίον του. Και στη συνέντευξη τύπου μίλησαν για οικονομία, διμερείς σχέσεις, αλλά ο Ερντογάν δεν παρέλειψε βέβαια να μιλήσει και για την Ελλάδα. Είναι κάτι που τον καίει φυσικά. Είπε για τις βάσεις, είπε ότι η Ελλάδα χρωστάει στην Ευρώπη και παρόλα αυτά η Ευρώπη και η Γαλλία τη στηρίζει με ελικόπτερα και εξοπλισμούς. Που δεν θα τα πληρώσουμε ποτέ, είπε, ναι. Είπε ότι είχαν συμφωνήσει, ο ίδιος ισχυρίζεται ότι είχαν συμφωνήσει με τον κύριο Μητσοτάκη να μην μπουν τρίτες χώρες. Αυτό δεν του αρέσει καθόλου η διπλωματία μας, η ανοιχτή διπλωματία προς όλες τις χώρες. Και είπε ότι ο Μητσοτάκης αδίκως κατηγόρησε τον Ερντογάν και την χώρα του στο Κογκρέσο και ζήτησε να μην του δοθούν F-16, μια που δεν μπορεί να πάρει και τα F-35, και έχει ένα μεγάλο πρόβλημα στην αεροπορία του. Και βέβαια μίλησε για το ΝΑΤΟ, ότι δεν θα στηρίξει τη Φιλανδία και τη Σουηδία. Και ο Μαδούρο τι είπε? Περιμένουμε, λέει, τον Ερντογάν να, με τους επιχειρηματίες του να κάνουν επενδύσεις οπουδήποτε θέλουν στην Βενεζουέλα. Αυτό όμως τι μου θύμισε? Μου θύμισε τον Κλιτστάρογλου που έλεγε ότι ο Ερντογάν και όλη η οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και όλοι οι επιχειρηματίες που τον στηρίζουν και, και παίρνουν εργολαβίες, ότι ετοιμάζονται, αν δεν πάει κάτι καλά, να φύγουν εξωτερικό. Δεν ξέρω. Κάτι ερωτήσεις μου δημιουργούνται στο μυαλό. Για μην ακούσω τον κύριο Μάρζη. Πρώτα, κύριε Κωστίδου και κύριε Χατζή, πολύ σωστές οι παρατηρήσεις. Ήδη έχει γραφεί στο διεθνή τύπο ότι ο κύριος Ερντογάν και η οικογένειά του δημιουργούν ιδρύματα μαϊμούδες στο εξωτερικό και μεταφέρουν τεράστια ποσά χρημάτων. Το ισχυρίζεται η ίδια η αντιπολίτευση, αξιωματικά η αντιπολίτευση, οι κεμαλιστές. Για την κακιά την ώρα που λέμε εμείς εδώ. Ναι, να έχουν να πιούν μια μπύρα. Για τα γεράματα, όπως θέλετε πείτε. Ναι, για μια μπύρα που λέει. Ναι. Έτσι, ναι. Του ελαδώνουν τον άλλον και του λένε πάρα να πιεις μια μπύρα με 15 και 20 χιλιάδες της Ελλάδος, θα την πήρα να πιεις, θα πιεις 100 χιλιάδες βαρέλια της Φίξ.
Γεια συνεχίστε. Λοιπόν, ναι. Αυτό είναι λοιπόν από ό,τι φαίνεται μια πραγματικότητα. Μάλιστα. Εκείνο το οποίο βεβαίως εμένα μου προκαλεί γέλια. Γέλια μόνο. Και επιβεβαιώνει αυτό που έλεγα, ότι στην διεθνή πολιτική δεν υπάρχουν διαρκείς εχθροί ούτε διαρκείς φίλοι, αλλά μόνο διαρκείς συμφέροντα. Είναι ότι, ξέρετε, έχουμε βγάλει εμείς οι δυτικοί, και μάλιστα τον είχαμε και εδώ στην Ελλάδα και γύρναγε και τον περιφέραμε, τον είδε και ο Πρωθυπουργός, τον κύριο Γουαϊδό ως νόμιμο πρόεδρο της Βενεζουέλας. Τον θυμάστε αυτό τον κύριο Γαϊδουρό, πώς τον είπατε? Γουαϊδό. Α, Γουαϊδό, συγγνώμη. Ναι. Τα ονόματα έχουν. Αυτό λοιπόν, να ξέρετε, είναι ο νόμιμος πρόεδρος της Βενεζουέλας κατά τους Αμερικανούς, ναι, και κατά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Ήταν η φάση που η Βενεζουέλα ήταν η εστία όλων των δεινών και των κακών του κόσμου. Ήταν δηλαδή η κόλαση επί γης. Ναι. Και βεβαίως το αστείο της ιστορίας είναι ότι τώρα οι Αμερικανοί οι ίδιοι, ναι, έχουν ανάψει πράσινο φως στον κύριο Μαδούρο να τροφοδοτήσει τη Δύση πετρέλαιο, με βενεζουελιάνικο πετρέλαιο. Εντάξει, εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε, έχει πολύ θείο αυτό οι αναλύσεις που γίνανε, δεν μπορούμε να πάρουμε. Πάντως όλα αυτά γίνονται στο πλαίσιο της εκστρατείας στην Τουρκία που είναι για τις εκλογές. Διάβαζα μια έρευνα χθες, η εταιρεία δημοσκοπήσεων Yoneylem για την αντιπολιτευόμενη εφημερίδα Cumhuriyet'a, την ξέρετε καλά, είπαν στο λαό και ρώτησαν στους πολίτες, τους Τούρκους, εάν θέλετε εκλογές το Νοέμβριο. Και το 62% είπε ναι, γιατί όχι, ας γίνει τον Νοέμβριο, ξεπερδεύουμε. Ενώ το 34% είπε θέλουμε τον Ιούνιο. Βέβαια, αν γίνουν πρόωρες εκλογές, δεν θα είναι ο κύριος Ερντογάν υποψήφιος σύμφωνα με το Σύνταγμα. Θα μου πείτε τώρα, ο ίδιος το έφτιαξε, ο ίδιος που μπορεί να τα αλλάξει. Αλλά εάν γίνουν πρόωρες εκλογές, ο κύριος Ερντογάν δεν θα είναι, θα είναι κάποιος άλλος. Ναι. Ποιος θα είναι αυτός, αυτό συζητιέται. Αλλά μην νομίζουμε ότι αλλάζει η πολιτική της Τουρκίας, όχι, επειδή όχι, θα αλλάξει το τη λύκη να πρόσωπο το οποίο θα ηγείται. Ακριβώς. Για ακούστε τι είπε χθες τα πες. Η λύκη να λέει ο κύριος Χατζής. Είναι ο πρόεδρος, ναι, η πρόεδρος, ναι, του κόμματος Καλό. Η ηγέτιδα, ναι, της ακροδεξίας, η οποία κερδίζει μεγάλο έδαφος εναντίον του Μπαχτσελή, ναι, του ηγέτου των Γκρίζων Λύκων. Είπε, κατηγόρησε τον Ερντογάν ότι πριν λίγες μέρες είχε πει ανήθικο στους άντρες και ελαφρών ηθών τις γυναίκες, και τον είπε με καταχαρακτηριστική μια πρόταση, αυτό δεν το είπαν, δεν το είπαν ούτε οι Έλληνες που δεν ξέχασαν που τους ρίξαμε στη θάλασσα, ούτε οι Άγγλοι που έχουν ακόμη τον πόνο της ήττας του παρελθόντος, ούτε και οι Γάλλοι. Το είπε, λέει, ο πρόεδρος της Τουρκίας. Βέβαια βάζει εχμές στον Ερντογάν, αλλά δεν μας ξεχνά, μιλάει πολύ βαριές κουβέντες, όπως και ο Μπαχτσελή. Μάλιστα. Κύριε Μάζη, να σας ευχαριστήσω θερμά για την καλοσύνη που είχατε να κάνουμε αυτή η συζήτηση. Θα επανέλθουμε. Θα επανέλθουμε για τις επόμενες μέρες, γιατί δεν το βλέπω εγώ να τελειώνει. Αυτό σας είπα, φοβάμαι με Ιούνιο-Ιούλιο, φοβάμαι, καταλάβατε. Και εγώ φοβάμαι. Το κολύμπι. Και σας λέω, φοβάμαι μικρά νησιά. Για την ακρίβεια, δεν φοβάμαι. Ξέρω τις δυνατότητες της Ελλάδος. Φοβάμαι, γιατί έχουμε τον τουρισμό. Τώρα έρχονται οι τουρίστες εδώ. Εντάξει. Θα πάρουμε 5 δεκάρες. Τώρα εντάξει, δεν είμαστε για τέτοια. Από αυτή την άποψη μπορεί να φοβάται. Από αυτή την άποψη. Το στρατό, το δικό μας, λέω, φοβάμαι, ξέρω. Έχω περαιτήσει εγώ. Έτσι ακριβώς και εγώ το ίδιο. Και, ναι, γιατί είναι πολλοί που την κάνανε φίδι. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ θερμά. Πολλοί υπηρετήσανε στο Μέγαρο Μαξίμου. Δηλαδή. Ναι, όχι, υπηρετήσανε στα γενικά επιτελεία, φέρανε καφέδες, σάντουιτς, ναι. Πήγαιναν το μεσημέρι για έναν υπνάκο και ένα φαγητό στο σπίτι. Και ερχόσαν την άλλη μέρα το πρωί στη γιορτή και κουράστηκα, μαμά. Κουράστηκα. Πού με έφερες, να πούμε, στο γιες? Δεν με έφερες κοντά στο σπίτι, δεν έχει καμιά μονάδα. Μεταφύθεται ο άλλος, να πούμε, από τη μία μονάδα και πάει στην άλλη, στον Άραξο, και λέει στον Άραξο το παιδί. Πώς τον Άραξο? Ξέρεις τι δρομολόγιο είναι? Εγώ έκανα Τρίπολη, Άραξο, Λάρισα. Ναι, ακούτε. Λέει τι, στον Άραξο, λέει, ξέρει τι δρόμος είναι αυτός? Δεν είναι καλός ο δρόμος. Πώς θα έρχεται κάθε μέρα το παιδί? Καταλάβατε, εγώ παρουσιάστηκα στη Σύρο, κύριε καθηγητά. Κύριε καθηγητά μου, παρουσιάστηκα στη Σύρο. Δεν ήταν από τα καλύτερα τάγματα εκεί. Είχε δύο λόγους. Ναι, έναν ήταν ποινική, έναν ήταν και με πολιτικά θέματα. Ήταν το 78 αυτά. Εγώ πάντως ποινικός δεν ήμουνα. Λοιπόν, πήγαμε, βιάζεις εσύ για τρεις δρομολόγιο. Μετά η Σοφία. Και μετά Σπάρτη, Σάμο και λέγοντα. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ πάντως. Καλημέρα. Μου τα θυμήσατε. Λοιπόν, ποτέ Σοφία... εμείς οι άντρες δεν κουραζόμαστε να μιλάμε για το στρατό. Όχι, ποτέ.